a lot of soul. Μαρτίου 1821. Μετά από πρόσκληση του Μπέη Πέτρου Μαυρομιχάλη, συγκεντρώνονται στην Αρεόπολη όλοι οι οπλαρχηγοί της Μάνης και αποφασίζουν να κηρύξουν τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στη σημερινή θέση Κοτρώνη υψώνουν την πρώτη επαναστατική σημαία, πρόχειρα κατασκευασμένη από λευκό ύφασμα με γαλάζιο σταυρό στο κέντρο, που στην επάνω της πλευρά γράφει «Νίκη ή θάνατος». 193 χρόνια μετά, η Μάνη θυμάται και τιμά τους αγωνιστές της, αυτούς που πρωτοστάτησαν στον απελευθερωτικό αγώνα του έθνους. Οι εκδηλώσεις για την 193η επέτειο ξεκίνησαν το Σάββατο 15 Μαρτίου και ολοκληρώνονται σήμερα 17 Μαρτίου εδώ, στην καρδιά της Μάνης. Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε! Σήμερα μας αφήσαμε εδώ για έναν επιπλέον ιερό σκοπό. Να προσευχηθούμε στον Θεό για να ευλογήσει τα κλίματα που κάνουμε. Να ξεσηκωθούμε και να διώξουμε από όλη τη ρομιοσύνη τους Τούρκους που μολεύουν στην πατρίδα μας, πατούν στα ιερά της, παίρνουν σε όλη τη σοδειά της και έχουν συγκραγιά στους Έλληνες. Ορκίζομαι στον Θεό και στην πατρίδα! Ορκίζομαι να πολεμήσω τον Άντι και την πατρίδα! Ορκίζομαι και εγώ το ίδιο! Ορκίζομαι ή να μείνω την πατρίδα και μόνος και μετά πάντων και ιερά θα πάτε να θυμίσω! Ορκίζομαι! Ορκιζόμαστε ή να μην κατεσχύνομαι τα όπλα τα ιερά! Ορκιζόμαστε ή να μην κατεσχύνομαι τα όπλα τα ιερά! Ούτε καταλήψουμε τον παραστάτη! Ούτε καταλήψουμε τον παραστάτη! Ότο αν στοιχίσομαι! Ότο αν στοιχίσομαι! Μπρος! Πού λιμάνι! Απ' το Μαλταβά ως τη Τσίμωβα! Απ' τη Τσίμωβα ως το Φουκά! Το Πασταβά! Το Μαλεύρι! Το Μαραθονίσι! Και το Ταΐγετο! Κι ού λιμάνι ως την Καλαμάτα! Μπρος να σαρατήσει ρομιοσύνη! Ζήτε λευτεριά! Νίκη θάνατος! Ακολουθεί η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, κύριο Μιχάλη Παπαδοτσιώτη. Βρισκόμαστε στον τόπο που αποτέλεσε και αποτελεί το αέναιο προφύλιο του ελληνισμού. Τον τόπο που πριν από 193 χρόνια γέννησε τη σπίθα του ξεσηκωμού και ανέλαβε στη συνέχεια την καταλαμβάνωσή της σε όλο το υπόδουλο γένος. Και σήμερα, από αυτόν εδώ τον τόπο, ξεφυλίζουμε ξανά τα κεφάλαια της ένδοξης ιστορίας μας, προκειμένου να θυμηθούμε το χθες, να διδαχθούμε για το σήμερα και να εμπνευστούμε για το αύριο. Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε να είστε σήμερα ο ομιλητής του ιστορικού αυτού γεγονότος. Να σας συγχαρώ για την ομιλία σας και να δεχτείτε αυτό το δώρο το οποίο συμβολίζει τη σημερινή ημέρα και να θυμάστε την ομιλία που πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τα ψυχά των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις θάνατος. Εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Νικολάου Μιχαλολιάκου της Χρυσής Αυγής, ηγετικό στέγαμε καταφέρει ο βουλευτής του Υπολίτου Αυγής, κύριος Κασιδιάρης Ηλίας. Ο ανεξάρτητος βουλευτής κ. Ιωάννης Κουράκος.
Αφούκα στην πένα σας πω ένα τραγούδι τώρα που λέει για τη λευτεριά σε τούτη τη χώρα. Όλα εξεκινήσανε τη 17 του Μάρτη και Ελλάδα ξανακέρδισε τη θέση τη στο χάρτη. Άντρες, γυναίκες και παιδιά την πολεμήσαν την Τουρκιά σαν τα ημέρα θεριά. Γιατί γυρεύα λευτεριά. Έκανες ο Πετρόμεης να έρθουν οι καπετάνοι να αρχίξει η επανάσταση στη 17 στη Μάνη. Κι οι καπετάνοι όλοι τους στο καλέσμα ακούνε και πάνε στην Αρεόπολη και τα αρματά κρατούνε. Άντρες, γυναίκες και παιδιά την πολεμήσαν την Τουρκιά σαν τα ημέρα θεριά. Γιατί γυρεύα λευτεριά. Στον Άγιο Ταξιάρχη τη λευτεριά η θάνατος όταν θα έρθει η μάχη και στέλνουν καβαλάριδες σ' όλη την οικουμένη τη λευτεριά η θάνατος έδα τους περιμένει. Μαζί μας έχουμε τη βουλευτή Λακωνίας κυρία Φευρωνία Πατριανάκου. Κυρία Πατριανάκου, μια δήλωση για την ημέρα. Βρισκόμαστε εδώ στην Αρεόπολη, στην ιστορική Αρεόπολη. Ημέρα μνήμησης σημερινή. Ημέρα τιμής και απόδοσης στους ήρωες. Αυτόν που τους αξίζει. Ακολουθούμε τα χνάρια τους, τα βήματά τους και αν χρειαστεί θα κάνουμε το ίδιο. Αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζουν οι απαιτήσεις. Αυτό που χρειαζόμαστε όλοι είναι ψυχή, φρόνημα και αγάπη στην πατρίδα. Μαζί μας έχουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος ήταν και ο κύριος ομιλητής στη σημερινή εκδήλωση. Κύριε Βαρβιτσιώτη, μια δήλωση για την ιστορική αυτή μέρα. Καταρχάς ήταν ιδιαίτερη η τιμή και η χαρά και σαν συμπατριώτης να αναλάβω έτσι, το ιερό χρέος να απαγγείλω τον πανηγυρικό της ημέρας. Κοιτάξτε, σήμερα γιορτάζουμε μια γιορτή η οποία έχει να κάνει με τη Ρωμιοσύνη, με τις πανάρχες αξίες του ελληνισμού. Και βέβαια στέλνουμε από τη Μάνη ένα μήνυμα ενότητας. Και όσοι δεν καταλαβαίνουν και νομίζουν ότι θα εκμεταλλευτούν τις εθνικοαπελευθερωτικές εκδηλώσεις για να στείλουν μηνύματα διχασμού, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος και θα τους γυρίσει την πλάτη και ο ελληνικός λαός, αλλά και όλοι όσοι θέλουν η χώρα να γυρίσει σε εποχές σκοταδισμού. Αναφέρεστε κάπου συγκεκριμένα. Αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι βρίσκουν ευκαιρία να μειώσουν την αξία αυτών των εθνικών εορτών, που έχουν στόχο την χαλίβδωση της ενότητας του λαού. Οι Έλληνες όταν είμαστε ενωμένοι και μονιασμένοι κερδίζουμε. Όταν διχαζόμαστε, όταν γυρνάμε την πλάτη στην ιστορία μας, όταν την εκμεταλλευόμαστε, τότε κάνουμε πολύ μεγάλα ασφάλματα. Και εμείς ως νεότερη γενιά που έχει μάθει, έχει διαβάσει ιστορία και πρέπει να μάθει από τα λάθη του παρελθόντος, δεν θα επιτρέψουμε αυτό να γίνει. Πάντως χάρηκα γιατί σήμερα είδα και στα παιδιά της Μάνης αυτό το οποίο περίμενα να δω. Ένα υψηλό φρόνημα, μια περηφάνεια και μια διάθεση για αγωνιστικότητα για το μέλλον. Μαζί μας έχουμε και τον οικοδεσπότη αυτής της εκδήλωσης, τον Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης, κύριο Πέτρο Ανδρέακο. Κύριε Ανδρέακο, μια δήλωση για την ημέρα. Η 17η Μαρτίου είναι η μέρα σύμβολο για την ηρωική γη της Μάνης. Εμείς έχουμε χρέος να τιμάμε τους ήρωες προγόνους μας. Προσπαθούμε και πιστεύω το πετυχαίνουμε σε μεγάλο βαθμό να γιορτάζουμε με λαμπρότητα αυτή τη γιορτή. Εφέτος υπήρχε πλήρη ανταπόκριση και από τις ένοπλες δυνάμεις, είτε από τον αρχηγό ΓΕΘΑ,
υπόλοιπους υπαρχηγούς ενόπλων δυνάμεων, είτε εκπροσώπηση από την πολιτεία. Ήταν από πολλά σημεία της Ελλάδος είχαν έρθει σύλλογοι, τα αδέλφια μας οι Κρήτες και πλήθος πολιτών, όπως είδατε και εσείς με τα ίδια σας τα μάτια. Είδαμε ότι ξεκίνησε σήμερα το πρώτο τρόπαιο Εθνικής Επετείου από το Γενικό Επιτελείο. Και αυτό, όπως είπατε, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός κύριος Κωνσταράκος Μιχάλης, το προσδιορίσε φέτος για πρώτη χρονιά και το συνέδεσε με την ημέρα που ξεκίνησε από τον Ανδριάντα του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη στην πλατεία της Αρεόπολης και θα ολοκληρωθεί μετά από τρεις ημέρες στον Ανδριάντα του Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του νομικού προσώπου πολιτισμού και περιβάλλοντος του Δήμου Ανατολικής Μάνης, ο οποίος είχε και την ευθύνη της σημερινής εκδήλωσης. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Καπασούρης, τον οποίο και έχουμε μαζί μας. Κύριε Καπασούρη, μια δήλωση για τη σημερινή ημέρα. Πιστεύω ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι σημερινές εκδηλώσεις για την απλή ιστορική ημέρα. Κατά απελευθέρωση είναι η πιο μεγαλύτερη εκδήλωση που κάνει το νομικό πρόσωπο και πιστεύω ότι τη στέφτηκε με επιτυχία. Ολοκληρώθηκε χωρίς κάποιο πρόβλημα και ο κόσμος ευχαριστήθηκε στις εκδηλώσεις αυτές με την αναπαράσταση και η χθεσινή εορτή που έγινε επάνω στην πλατεία. Οι εκδηλώσεις ήταν τριήμερες. Στέφτηκαν όλες με επιτυχία. Είχε κόσμο, είχε συμμετοχή. Είχε συμμετοχή. Είχε πολύ η μαθητική νεολαία. Όλα τα σχολεία έδωσαν το παρόν. Και πιστεύω ότι όλος ο κόσμος που το παρακολούθησε του έμεινε ευχαριστημένος και του έμεινε το εθνικό φρόνημα. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. A lot of soul.